Ποινή κάθριξη 12 ετών επέβαλε κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου στον 35χρονο που σκότωσε τον πατέρα του ανήμερα των Χριστουγέννων του 2017. Κεραμίδα στα καλά του καθημένου τώρα να γίνει τέτοιο πράγμα στη φορτέτσα. Δεν το περίμενα, όχι, ήταν αναπάντεχο άσχημα αυτό το πράγμα. Είσαστε ιδιοκτήτη καφετέρια. Ναι. Όταν κλείσατε, είχε γίνει το περιστατικό. Όταν έκλεισε και έφυγα, είδα την ανταστάση που υπήρχε, είδα το ασθενοφόρο, είδα την ασφάλεια, είδα τα αυτοκίνητα όλα. Ήταν στη γραμμή, κάτι πήγε στο μυαλό μου. Πού να ξέρω τώρα ότι έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενο ισχυρίστηκε πω οι σχέσει του με τον πατέρα του τα τελευταία χρόνια, όταν και απεξαρτήθηκε από την ηρωίνη, ήταν καλέ. Όσο ήμουν εξαρτημένο, είχα ψυχρανθεί με όλη την οικογένειά μου. Όπω συμβαίνει συνήθω στι οικογένειε που τα παιδιά είναι εξαρτημένα. Δεν ήμουν ο γιο που θα ήθελαν. Ωστόσο, τα τελευταία 8 χρόνια οι σχέσει μα ήταν καλέ. Όπω υποστήριξε μάλιστα τα τελευταία χρόνια, έμενε κάποια βράδια στο σπίτι του πατέρα του, προκειμένου να είναι κοντά στη γιαγιά του και να τη βοηθά. Αναφερόμενο στα όσα εκτελήχθηκαν την μοιραία νύχτα, ο κατηγορούμενο δεν μπόρεσε να φωτίσει τι τραγικέ στιγμέ. Καθώ όπω ισχυρίστηκε εξαιτία τη μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που τόσο ο ίδιο, όσο και το θύμα είχαν καταναλώσει κατά τη διάρκεια τη βραδιά, είχε κενά μνήμη. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι μόνο να προσπαθεί να με χτυπήσει, και εγώ να τον αποθώ. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Νωρίτερα, με δάκρυα στα μάτια, η αδερφή του θύματο και θεία του κατηγορουμένου, που ήταν και αυτή που πρώτη αντίκρισε την εικόνα του νεκρού, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πω η πράξη τη ανθρωποκτονία δεν μπορεί να ήταν προμελετημένη. Ο ανυψιό μου δεν είχε επίγνωση. Είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Ήταν κακιά στιγμή. Όπω μάλιστα τόνισε η θεία του κατηγορουμένου, σύσσωμη οικογένεια στηρίζει το 35χρονο. Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κατηγορούμενο. Όταν η πρόεδρο τον ρώτησε γιατί θεωρεί ότι έχει στο πλευρό του Σίσομη την οικογένεια, ο 35χρονο δήλωσε χαρακτηριστικά: Πιστεύουν ότι είμαι καλό παιδί. Μα είμαι καλό παιδί. Τραγική φιγούρα η γιαγιά του κατηγορουμένου. Υποβασταζόμενη και βαθιά συγκινημένη, μπήκε στην αίθουσα, στάθηκε δίπλα στον εγγονό τη και με δάκρυα στα μάτια αναφέρθηκε σε αυτόν: Είναι ευαίσθητο παιδί. Δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Για μένα ήταν και παιδί και εγγόνι. Η γιαγιά θα αντέξει, αγόρι μου. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή κάθριξη 12 ετών, ωστόσο με δεδομένο ότι η έφεση που άσκησε είχε αναστέλουσα μορφή, ο άντρα επέστρεψε στο σπίτι του. Σαν αποτέλεσμα, σαν ποινή, σαν ύψο ποινή, ε, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι μα ευχαριστεί, όπω και η προσέγγιση το θέμα. Δηλαδή, το 2009 νομίζω ότι δεν αξίζει τον κατηγορούμενο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, η εκπροθέσεω μα